Voltaire! Και το μπαλκόνι σου μισάνοιχτο συρτάρι. Μου χαμογέλασες στου μπάνιου τη γωνιά. Σου τηλεφώνησα κι εγώ απ' το πατάρι. Απόψε τα του πούμε, θα πάμε στην κουζίνα. Θα σε περιμένω την πλασκό καδόριφε. Κι άμα θες μετά, μπαίνουμε σε ένα παπούτσι και πάμε να τα πιούμε στους αλλού το μπαρ. Θα σε περιμένω την πλαστό καλόριφε. Κι άμα θες μετά, μπαίνουμε σε ένα παπούτσι και πάμε να τα πιούμε στους αλλογιού το μπαρ. Κι άμα θες μετά, μπαίνουμε σε ένα παπούτσι και πάμε να τα πιούμε στους αλλογιού το μπαρ. Παίζεις κι εσύ? Ναι, το παιδί στο τηλέφωνο και μιλάει τα εγγλέζικα φαρσί. Αριστοτέλη, μην την τρελάνεις κι άλλο, δεν μας παίρνει. Τι θέλεις? Μπαμπά. Πατέρα λέμε. Πατέρα, πρέπει να σας δω οπωσδήποτε. Πότε, πού και γιατί? Αύριο στο σπίτι μου, θα σας πω γιατί. Ώρα. 8 είναι καλά? Καλά είναι. Όχι, καλησπέρα. Όχι τώρα, σε παρακαλώ. Όχι τώρα, μωρέ, πέρασα να σου πω. Τίποτα, να μου πεις άφρο, σε παρακαλώ, πάρα πολύ, τίποτα. Έχω, περιμένω κόσμο, έτσι. Άλλη ώρα, έλα. Αριστώ. Μήπως είσαι γαϊδούρη? Και γαϊδούρη και μουλάρι, αλλά σου ζητώ συγγνώμη, έτσι. Αύριο. Τι ώρα είναι? Δεν έχω. Έχω εγώ. Είναι 8. 8, σε παρακαλώ. Έλα, αφρο, έλα. Έλα, κορτσέκ μου. Καλησπέρα, Αριστοτέλη. Καλησπέρα, μπαμπά. Καλησπέρα, μαμά. Χαριτωμένη, μικρή. Λοιπόν, να μπω ή να μην μπω? Είστε η μαμά του. Μαμά του κυρίως? Όχι, εγώ. Αριστοτέλη μου. Μητέρα. Πατέρα. Φύγε! Εγώ. Να φύγω εγώ. Ω, δεν το είπα σε εσάς, πατέρα. Προς εσάς, είναι δυνατόν. Σπάσε! Δεν καταλαβαίνω πώς μπλέξαμε εν το άμα. Εν το άμα και εν το θάμα θα σε εξηγήσω. Θα σε εξηγήσω. Στην πόρτα. Όχι, στην πόρτα. Δεν εξηγώ ποτέ σε πόρτες. Εγώ το έχω αυτό. Μάλιστα την κλείνω την πόρτα τώρα. Την κλείνω την πόρτα. Περάστε. Περάστε μέσα να σε εξηγήσω. Περάστε. Καθίστε. Κοίτα που γίνε συνοστισμό στην είσοδο. Κάτσε, Ιθάκη, τι στέκεσαι, κάτσε. Ιθάκη, ας το διάλο, νόμιζα ότι είναι νησί. Εσύ πήγαινε να κάνεις έτσι ένα ξεσκόνημα στη γεωγραφία και έλα αύριο για πρόχειρο διαγώνισμα. Μην τη μαλώνεις, Αριστοτέλη μου, αφού ξέρεις όλος ο κόσμος μπερδεύεται με το όνομά μου. Είναι μοναδικό. Εσύ, χρυσό μου, πουλάκι μου, εσύ λοιπόν πρέπει να είσαι η αρμπαρόριζα. Τι λέει αυτή, ρε Αρίστο? Λουίζα λένε τη γυναίκα του γιού μας, η... Ιθάκη. Ιθάκη. Σωστά, Μπαλντόν. Με συγχωρείτε, αλλά εμείς ξέρεις τις Λουίζες, τις λέμε και οι αρμπαρόριζες. Τα φυτά εννοώ. Συγγνώμη, δεν θα το ξανακάνω από εδώ και στο εξής. Θα σας λέω αποκλειστικά Λουίζα. Και τι με νοιάζει εμένα, ρε θεία? Δεν πάρω να πεις κορνίζα, χέστη. Δέστη, λέει που άρχισε τις πλάκες, ακόμα δεν ήρθε η πεθερά σου. Η πεθερά μου σου. Όχι, δεν μιλώ σε σένα, στη γυναίκα σου. Μιλώ, είναι πεθερά σου η κυρία, παιδί μου, όχι θεία. Αρίστο, ο Μπάρμπας είναι λίγο φσούτ στο φτερό. Τσουτ. Στο φτερό, λέει, είμαστε όλοι να συγκινηθούμε εδώ μέσα. Στο φτερό. Πραγματικά είναι μια σπάνια στιγμή αυτή, πατέρα. Αυτό το πράγμα εδώ, όταν συγκινείται, χάνει τα λόγια της. Μίλα καθαρά, παιδί μου, μίλα καθαρά. Ο λόγος διαφοροποιεί τον άνθρωπο από το κτίνος. Ο λόγος, ναι, σιγά. Εγώ μα πιάνω την κουβέντα στους πελάτες στα hotlines. Λόγος στο λόγο γίνονται όλοι κάτι χτινάρες. Άστα βράστα, μεγάλε. Άστα, βράστε, λέει πια αυτή τη ιστορία. Να πούμε τίποτα άλλο. Αφήστε τα. Τι στιγμή είναι αυτή. Μητέρα, δεν μου είπατε πώς σας φάνηκε το σπίτι μου? Σχολίωση έχει, τι πάει. Αριστοτέλη, πώς σου ήρθε και έκανες το θείο στο Μίτσο Φίσα? Δεν μπορούσες να βάλεις στον τοίχο μια φωτογραφία του πατέρα σου με τη στολή του ταξιάρχου?
Έχουμε μία στο κωμό, ωραίο τάτι. Θυμάσαι που είναι ο Λεόν έφυπο, σαν τον στρατάρχη Παπάγο. Το θείο σου το Μίτσο, και είναι και στεναχωρημένο. Χάλια. Μητέρα, δεν κάθεστε, μην πείτε κι άλλα. Καθίστε, καθίστε. Καθίστε. Ναι. Εσύ έτσι όπως να κάνεις μήνα, αλλά μην βγάλεις άχνα. Θα σε πάω κάτω και θα σε πατήσω. Και σταμάτα αυτό το μοτεράκι μου και σπάς τα νεύρα. Έλα, Μαρκό. Κάνε τα κουμάτα σου, αγορίνα μου, εντάξει. Για μισό. Τι ώρα είναι? 8:30. Πάρε με παρά 20 να μου πεις, Μάρκο, πώς πάνε τα γέν. Έλα, σβέλτα. Ωραία. Έχουμε τουλάχιστον 10 λεπτά καιρό να μιλήσουμε, έτσι. Κοριτσάρα μου, γιατί παραπονιέσαι συνέχεια? Με το που πιάνω το τηλέφωνο, αμέσως κατεβάζεις τα μούτρα σου. Δεν έχεις συνειδητοποιήσει ότι εγώ αυτή τη στιγμή επενδύω? Τι κάνω, μωρέ? Επενδύω! Να σου φέρω το χάπι σου. Όχι, κορίτσι μου, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Δηλαδή, τι θέλεις, να στερνόμαστε στον δρόμο σαν τον φίλο μας τον Αρίστο? Καλή ώρα. Δεν λέω ο Αρίστος, ρε παιδί μου, αλλά πένταρος, ρε Μάρθα. Τουλάχιστον ο φίλος μας ο Αρίστος δεν σέρνεται στους δρόμους. Πού σέρνεται? Πουθενά. Είναι στο σπίτι του με την οικογένειά του. Ποια οικογένεια, ρε Μάρθα? Μια τρελή σύζυγο έχει και αυτή τον έτζασε. Δεν προλαβαίνει κανείς να σου πει. Μόλις πάρα σου παίξει αυτό το ρημάδι σκουλαρίκι στα αυτί σου. Έχει καλέσει τους γονείς του στο σπίτι του. Τι να τους κάνει? Δεν προλαβαίνω να σου πω. Μόλις πάρα σου μιλήσω, μισό. Μισό. Ναι. Ωστε Λουίζα, λοιπόν. Το όνομα το ξέραμε. Το κορίτσι δεν είχαμε γνωρίσει ποτέ, γιατί βλέπεις ο γιος μας είναι και κρυψίνους. Ψιψίνους, ψιψίνους τα αγόρι μου. Κρυψίνους, κρυψίνους, παιδάκι μου. Άλλο θέλω να πω. Τέλος πάντων. Ο γιος μας. Λοιπόν, Ιθάκη. Ιθάκη, συγκεντρώσου και προσπάθησε να καταλάβεις τι λέω. Ο γιος μας, λέω, θέλει να έχει μυστικά από τους γονείς του. Και ειδού το αποτέλεσμα. Ύστερα από 3 χρόνια γάμου με τη Λουίζα, τη γνωρίσαμε μόλις σήμερα. Τη γνωρίσατε, αν δε. Δηλαδή, θέλω να πω, γι' αυτό σας κάλεσα απόψε εδώ, να σας πω τα μυστικά μου. Πώς θα εξελιχθεί η βραδιά, ένας θεός το ξέρει. Αγόρι μου, παιδί μου. Σε αυτή την περίπτωση ο Λεόν έχει δίκιο. Ποιος Λεόν? Ο Λεόν της Σπάρτης, κάτσε εσύ. Να πας να παντρευτείς έτσι στα μουλοχτά. Γιατί, αγόρι μου? Επειδή τσακώθηκες μια φορά με τον πατέρα σου. Διότι και ο Λεόν το όσκασε το παιδί. Να πάει στην Ευελπίδων, να πάει στην Ευελπίδων. Στα δικαστήρια. Όχι καλέ, στη σχολή Ευελπίδων. Αλλά το παιδί δεν ήθελε. Ήθελε να γίνει θεατρολόγος. Πήρε από μένα. Εγώ, ξέρετε, κάποτε είχα σπουδάσει τα Μπελκάντο. Η καρδιά μου μπορεί για σας. Και ένα τύπο γλυκό τι πάει. Και μου λέει τι κοιτάξ, τι κοιτάξ, τι κοιτάξ, τι κοιτάξ, πόσο σ' αγαπάει. Θα θερμάσει σα με τη φιλιά. Και από τη γλύκα του να μεθύσω. Και μου λέει τι κοιτάξ, τι κοιτάξ, τι κοιτάξ, τι κοιτάξ, τι κοιτάξ, τι κοιτάξ. Καλά, καλά, καλά. Τώρα αυτά είναι σαν κλαμπάρε. Εμένα ένα τραγούδι με συγκινεί. Το μια βοσκοπούλα αγάπησα. Μια βοσκοπούλα αγάπησα. Μια ζηλεμένη κόρη, μα την αγάπησα πολύ. Ήμουν αλάλητο πουλί. Αλάλητο πουλί. Θυμάσαι. Αριστοτέλη. Αριστοτέλη, θυμάσαι που στο τραγούδαγα όταν ήσουν μικρός? Ξεχνιέται αυτό, τι λες? Δεν καταλαβαίνω τίποτα, ρε Αρίστο. Ναι, γιατί καταλαβαίνω εγώ. Και ποιο το όφελος? Στο γάμο του παιδιού μας δεν τραγουδήσαμε τίποτα. Ευτυχώς την γλιτώσαμε εκείνο το βράδυ. Γιατί? Γιατί το πληροφορηθήκαμε από το τηλέφωνο. Από το τηλέφωνο, ρε Αρίστο! Τι να κάνω, μητέρα, δεν έφτυγα κι εγώ, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, παιδιά, με αυτό το έρμο το τηλέφωνο, με αυτό τα κάνουμε όλα πια. Τι ψώνια, τι δημοπρασίες, τι συναναστροφές, τι σχέσεις, να μην σου πω και... Σεξ, ξέρω. Τι ξέρει? Λέει, σε ξέρω, λέει σε μένα. Δηλαδή, με ξέρει πάρα πολύ καλά, θέλει να πει... Αρμπαρόριζα, άρε γουστάρα παράνοια. Μην τσιμπάς, ρε Αρίστο. Σε καταπιέζει, πουλάκι μου, Με καταπιέζει, με τσιμπάει. Ο τύρανος. Και τσιμπάει και κλωτσάει. Άμα σου πω τη κλωτσιά μου έδωσε εμένα 9 μήνες. 9 μήνες σας έδερνε? Γιατί, ρε Αρίστο, την καημένη τη γιαγιά? Όχι! Τη γιαγιά δεν την έδερνε ποτέ. Εμένα τον καιρό της κυοφορίας κλωτσούσε. Καλά, Αρίστο, είσαι μεγάλο, ρε Μάλι. Αφρό. Αφρό, σκάσε, θα σε βάλω κάτω. Αφρό. Γιατί την λες αφρό? Ποια λέω αφρό? Δεν είπα αφρό. Αφρούς λέω βγάζω. Αφρούς βγάζω όταν η γυναίκα μου δεν ακούει το προσταγμά μου. Τι λέω, πούστης? Έτσι, μπράβο. Γιατί πρέπει να διατηρείς τα ήθη και έθιμά μας. Ως πούστης, ρε. Τι, ο άντρας πρέπει να είναι σοβαρός. Να μην ξεχνάς, είσαι γιος στρατιωτικού. Ένα σπίτι για να πάει μπροστά θέλει τάξη, πειθαρχία, κουμάντο, σφιγμένα τα λουριά. Ο άντρας πρέπει να κρατάει μαστίγιο. Μαστίγιο? Α, κύριε Λεόν μου, εγώ αυτά τα βιτσιόζικα τα πεθάνομαι. Ό,τι άλλο θέλετε. Safe mouth, hotline sex, εντάξει. Αλλά μαστίγιο και λουριά, άπαπα, είναι πάρα πολύ αρρωστημένα. Σκάσε μωρή, θα σε δει αφρίζοντας. Μη μιλάς!
Μη μιλάς το να μιλάνε οι άντρες μεταξύ τους. Έτσι, μπράβο. Ξέρεις τι λένε οι Ανατολίτες. Τη γυναίκα σου πρέπει να τη δέρνεις δυο φορές την ημέρα. Ας μην ξέρεις το λόγο. Εκείνη ξέρει. Ξέρουν τι λένε οι Ανατολίτες. Σαδομαζόχας ο δικός σου. Σκασμός! Δεν μίλησα. Γιατί ρε τέλη μου εξάπτεσαι. Μην εξάπτεσαι. Δεν το λέω σε εσάς, μητέρα. Στη γυναίκα μου το λέω. Σκασμός! Ανατολίτης. Σιγάρε, Μάρτα, σιγάρε, Μάρτα, με ρέγουλα. Τι πίνεις? Βότκα πορτοκάλι. Αλλά τώρα θέλω μια σκέτη. Μπα, προς τι απόγνωσης? Έχω αγωνία για τον φίλο μας τον Αρίστο. Δεν θα τηλεφωνήσει και ούτε φωνή ούτε ακρόαση. Πες μια βότκα. Δύο μισό. Τι εννοεί όταν λέει δύο μισό, δύο μισή ποτήρια? Θα σου πω εγώ. Δύο από τα ίδια και μισό λεπτό να μιλήσει στο τηλέφωνο. Πού σε, μην πηγαίνω, έρχεσαι πια σε τέσσερα. Τέσσερα ποτήρια σκέτα. Γιατί, θα καλέσει τα πνεύματα? Βότκα σκέτη. Επί τέσσερα. Α, όχι κρεπάλες, μπέμπα, όχι, δεν κάνει. Βρε απαράτα μας. Ξέρω τι σου συμβαίνει. Ξέρεις? Τα ξέρω όλα. Όλα. Το πράγμα βγάζει μάτια από μόνο του. Από μόνο του? Έχει στρες. Και το πας για νεύρωση. Τι σου συμβαίνει, Μάρτα, δεν βλέπεις εμένα? Μισό. Ολόκληρο. Αμάν, στερητικό σύνδρομο. Άλλος ένας τα κοπανά έτσι άγρμπα και εξαφανίστηκε μέρες. Ποιος? Ο φίλος Αριστοτέλης. Αλήθεια, πού βόσκε αυτός? Σπίτι του. Γιατί? Το παίζει το μικρό σπίτι στο λιβάδι τώρα. Λοιπόν, ωραία είσαι. Ωραία, ωραίος ο χώρος. Λίγο κεντρικός βέβαια, τι να κάνουμε, έτσι είναι συνήθως οι φοιτητές. Εξάλλου έχεις πάρει και καλλιτεχνική φλέβα από τη μητέρα σου. Ηρωνεύεσαι, λέω. Εγώ καθόλου, τι είπα? Είπα ότι έχει πάρει καλλιτεχνική φλέβα από σένα. Ηρωνεύεσαι, λέω. Λοιπόν, πώς πάνε οι σπουδές σου? Σε ποιο στάδιο βρίσκεσαι τώρα? Σε ένα στάδιο πριν από το ψυχιατρίο. Οι σπουδές μου πάνε πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, έχω μπει έτσι με τα μπούλια στις σπουδές τώρα. Είμαι. Ποιο σπουδές, καλέ, ποιο σπουδάζει? Ποιο σπουδάζει, παιδί μου? Εμείς δεν σπουδάζουμε. Εγώ δεν σπουδάζω θεατρολογία και εσύ. Με κοιτάει το μπαζούκας. Παιδί μου, εγώ δεν σπουδάζω θεατρολόγος και είμαι τώρα στο μάστερ και εσύ. Α, ναι, σπουδάζω. Άντε, μπράβο. Στα ΤΕΗ. Καλά πας. Αλλά για να συμπληρώσω το εισόδημά μου δουλεύω και στα hotline. Τι έκανε τη μαλακία? Μια μέρα όμως θα γίνω ηθοποιός. Ποια hot? Τα hot dog. Πώς λέμε, fast food, Wendy's, Goodies, McDonald's, σκάσε άφρο. Καινούριο μαγαζί. Λοιπόν, αυτή η αγγλική ορολογία μας ερήμαξε. Δεν κατάλαβα λέξη, αλλά υποθέτω περίπου τι θέλεις να πεις. Όπως και να έχει το πράγμα, είσαι αξέπαινη. Έτσι, σε συγχαίρω που δουλεύεις και βγάζεις το ψωμί σου σε αυτά τα. Έβγε. Όχι, έβγες, κύριε Λεόν μου, όχι. Στα hotline δουλεύω τα βράδια. Αλλά μην νομίζετε, εγώ δεν βγάζω τίποτα. Οι άλλοι μόλις πιάνουν το ακουστικό, βγάζουν τον επιούσιόν τους και γίνονται τα έσχη. Άμα σου μαδίσω την κουρούπα τρίχα-τρίχα, θα σου πω εγώ. Τι να κάνουμε, παιδί μου, παντού υπάρχει εκμετάλλευση. Ορίστε, τώρα βγήκε η άφρο καταπιεζόμενος λαός. Συγγνώμη τώρα, εγώ γιατί δεν κατάλαβα τίποτα. Γιατί δεν καταλαβαίνεις ποτέ τίποτα? Διότι αλλού είναι το θέμα μας, μητέρα. Αλλού είναι το θέμα μας. Πού είναι το θέμα μας? Πού είναι το θέμα μας? Ναι, το βρήκα. Το θέμα μας είναι στο κλίμα. Γιατί μαζευτήκαμε εδώ? Μαζευτήκαμε σήμερα εδώ. Α, μαζευτήκαμε σήμερα εδώ. Γιατί δεν είχαμε πόλου να πάμε? Α, ναι, το θυμήθηκα. Για να ακούσουμε τα μυστικά σου. Αγόρι μου, χρυσάφι μου, λατρεία μου. Θα τα ακούσουμε, αγόρι μου. Έτσι δεν μας είπες, Πασάμ, όταν μπαίναμε στην πόρτα? Ναι, έτσι σας είπα στην πόρτα. Το τι ακούσατε μετά δεν περιγράφεται. Επί το προκειμένο, λοιπόν. Αριστοτέλη. Αυτό. Λοιπόν, πατέρα και μητέρα, εγώ όταν έφυγα από κοντά σας, έκανα του κεφαλιού μου. Δηλαδή, αντιμετώπισα τη ζωή έτσι όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ. Θέλω να πω, δηλαδή. Γιατί να μην είμαστε στο γάμο? Αυτό εγώ δεν μπορώ να το καταπιώ, Ελβίζα. Ποιο γάμο δεν μπορείτε να καταπιείτε? Το δικό σας. Ποιο δικό μας? Δεν παντρευτήκατε, παιδάκι μου, οι δυο σας? Όχι. Αριστοτέλη. Συζείς. Με την τρέλα. Με την τρέλα, αστείο έκανα. Συζώ με την. Έλα. Ώστε αυτό είναι λοιπόν το περίφημο μυστικό. Ζεις με αυτό το κακόμοιρο παιδί παρανόμος. Έχεις και παιδί, ρε αλήτη. Έχετε και παιδί. Έχουμε παιδί. Τώρα δεν ακούτε τι λέει, έχουμε παιδί. Πλάκα κάνει. Τι παιδί έχουμε? Δεν έχουμε παιδί, αλλά θα κάνουμε παιδί. Προς το παρόν δεν έχουμε παιδί, αυτό είναι σίγουρο. Θα κάνετε παιδί! Αγάπη μου, λατρεία μου, πότε με το καλό! Ορίστε, Βρελεόν, αυτό είναι το νέο. Δεν αφήνεις και κανέναν άνθρωπο να μιλήσει. Αυτό θέλουν τόση ώρα τα παιδιά να μας πούνε. Περιμένουν παιδί! Χριστέ μου, θα τρελαθώ. Ναι, τώρα περιμένουμε να τρελαθείς. Τι είπες, αγόρι? Λέω κι εγώ θα τρελαθώ, μητέρα, κι εγώ. Λοιπόν, εγώ ένα έχω να πω. Ναι. Ένα και θα είμαι ανυποχώρητος. Ναι. Θα κάνετε πρώτα θρησκευτικό γάμο. Ναι. Και μετά, άμα θέλετε, κάνετε και παιδί.
Κάνετε πραξικόπημα που λέει ο λόγος. Άντε, να κατεβάσουμε και τα τάγκ στον δρόμο. Αρίστο, τι είναι πραξικόπημα? Παρασκόπημα στο σχολείο. Όχι, όχι εσύ, όχι εσύ, σε αυτό εγώ. Ο παπάς είναι ειδικό στα πραξικόπηματα εξ' αυτά. Παπά, παπά, περιμένετε, να το πείτε να το ακούσω κι εγώ. Να γελάσουμε όλοι μαζί. Χα, χα, χα. Να το πραξικόπημα μου χτύπησε την πόρτα. Έλα, Μάρκο, κάνε τα κουμάντα σου, αγόρι μου, και τα λέμε, εντάξει. Γεια. Μισό. Ναι, έλα, Ρίστο. Τι έπαθε, καλέ? Τι έπαθες, ρε? Να έρθουμε γρήγορα. Τόσο σοβαρά είναι τα πράγματα. Όχι ακόμα, αλλά σε λίγο θα γίνουν σκατά. Μάρθα, σπέλτα την έβαψο, μαλάκας. Πάμε! Τι πάμε, ρε, μέρα που διάλεξες να γίνεις πίτα, ο! Φύγαμε! Μπορείς να περπατήσεις. Άνετα! Όπο! Όχι πίτα, τη ρόπιτα είναι αυτή τώρα. Βάλτε ένα κεράκι, ρε παιδιά, όλοι, γαμώτο! Σιγά το κινητό, μην κάνεις με τόσο κινητό, έλα! Έλα τα μπω, πρόσεχε εσύ δεξιά, πιάς την αγόρι μου, πάτα μπόσικα. Έλα ρε παιδιά, το τελευταίο σου να πάρει! Έλα, έλα, σε καθιστώ υπέρθυνο. Έλα, Μάρκο! Πούλα, αγόρι μου, πούλα! Να γυρίσετε οι άλλοι, ε! Μη λουφάτε στο λογαριασμό, θα σας κόψω τα πόδια! Με τι γίνεται εδώ? Ποιος μπήκε μαζί με τον Αρίστο στην κουζίνα? Πρόλαβες να δεις, Ιθάκη? Μπα! Ένα βζούμα άκουσα και έπειτα χάθηκε το παιδί στο βάθος μαζί με κάτι που μοιάζε με σακάκι, με παντελόνι, θα σε γελάσω. Τα γυαλικά μόνο άκουσα που σπάσανε. Τι διένο, φέραν τα ρούχα από το καθαριστήριο νυχτιάτικα. Μίλα σιγά, άνθελε, σιγά, σιγά, μίλα. Πιο δυνατά, δεν άκουσα τίποτα. Ποντάλο, ποιοι είναι αυτοί? Ρε Λουίζα, τι έπαθες? Μη με κοιτάς, σε παρακαλώ. Μου έδωσε μπουνιά στο μάτι ο μαλάκας. Μα χτυπάνε στο μάτι, να χτυπήσουν άλλους το αυτί, έστω. Και δεν έχω κι άσπρο make-up. Δεν μου λες, τον τριόροφο το security, τι τον έχεις? Γκόμενο λέμε. Μα και πού ήταν ο γκόμενος, αλλού, αλλού. Σε αποστολή, σε αποστολή. Σε αποστολή. Εσύ πάλι παίρνει τα λεφτά τα δικά μου, 300.000 του Αρίστου. Τα βάζει στην τσάντα και βγαίνει έξω ανέμελα. Πού να τα βρω να σταματήσω εγώ τώρα? Θα με βάλει ο Ευρυγέτη να κάνω την πριγκίψα ή ζαμπό, ο αλήτης. Αυτό σε νοιάζει? Που κοντέψα να με πάνε, δεν σε νοιάζει? Φωνάζει, μπορεί να σε ακούσουν οι άνθρωποι. Ποιοι είναι αυτοί επιτέλους, δεν μπορέσα να καταλάβω. Μπήκα εδώ μέσα με μισό κλειστό το μάτι, με μπουζούρια σα με στην κουζίνα. Είναι η μαμά και ο μπαμπάς. Όχι, ρε, που σε θυμηθήκανε. Με θυμηθήκανε. Άκουσα να σου πω, επειδή πρέπει να του μιλήσω, διότι θα του μιλήσω. Δεν μπορεί όλη νύχτα να λέμε άλλα ντάλλα, κατάλαβε. Θα με βοηθήσουν οικονομικώς και μετά εγώ θα βοηθήσω και σένα. Αλλά για λίγο θα μείνει εδώ να μην μπερδευτούμε κι άλλο. Γιατί να μπερδευτούμε, αφού με ξέρουν? Νομίζουν. Του είπε ότι χωρίσαμε? Με πρόλαβε η Άφρο. Κι αν η Άφρο? Η Άφρο είναι αυτό το μικρό συνεσταλμένο, ξέρει, το δειλό αυτό κοριτσάκι με την τζίκλα που πλακωθήκα τι προάλλε. Και τι έχει φυλάκι αυτό εκεί μέσα, με του γονεί μου! Τα μπορεί, μη φωνάζει, μακάρι να ξέρε. Να ξέρα, δεν πάω καλά. Γιατί το παίζω εγώ εδώ πέρα, ρε. Ατιμασμένη και εγκαταλελειμμένη το παίζω. Λουίζα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, άσε του τίτλου και τα μεγάλα λόγια. Για την ώρα θα πούμε ότι είσαι συνάδελφος και μετά βλέπουμε. Γιατί? Τι, γιατί, για να ξελασπώσω, ρε Λουίζα, για να ξελασπώσω. Και αν με βοηθήσεις, θα σου δώσω 300.000 και 100.000 για ψυχική οδύνη. Τι είπες? 100.000 για ψυχική οδύνη. Και πού θα τα βρεις, ρε? Θα μου δώσει ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς. Δάνειο. Δάνειο. Θα σου δώσει. Αμέσως. Χάνει. Τι να χάνει? Στο μυαλό λέω χάνει. Λουίζα, άσε μαλακίες. Δεν βλέπεις ότι βρίσκομαι σε δύσκολη θέση? Θα μιλήσω στον μπαμπά, θα μιλήσω και στη μαμά. Μαμά! Αγόρι μου. Πουλάκι μου. Καλά, η μαμά έχει τραλαθεί τελείως. Με κοιτάει στα μάτια. Και μόλις πάρουμε τα λεφτά, 300.000 μεθαύριο πρωί-πρωί τις έχεις. Αρκεί να δείξουμε καλή διαγωγή. Θα δω. Τι να δεις, Λουίζα μου, με αυτό το μάτι, πού να δεις? Έλα, χιούμορ κάνω, μην εξάρτησε. Και πότε θα τους πούμε ότι ήμασταν παντρεμένοι? Αργότερα. Πότε αργότερα? Αργότερα, πλησίασαν δυο κότερα. Τώρα αυτό που κολλάει? Πουθενά, κάνει με καταληξία όμως. Αργότερα, κότερα. Αργότερα, κότερα. Εντάξει. Μαμά! Καλή μαμά, είναι και τα πανηγύρια. Ελά, εδώ μπορεί που θες να μου ξεμιλήσεις. Κάτσε το, κάτσε το. Κάτσε. Πίνασα, γουργουρίζει η κοιλιά μου. Να παραγγείλουμε καμιά πίτσα. Πίτσα! Δεν μαγειρεύεις, πουλάκι μου. Γιατί να μαγειρεύω? Για να τρώτε. Ο Αριστοτέλης μου είναι πολύ καλοφαγάς. Πάντα ήθελε το φαγητό στην ώρα του, όταν έμενε μαζί μας, ξέρεις. Και ξέρεις και τι άλλο, είχε αδυναμία, ξέρεις τι. Στα πουλιά. Α! Του Αριστοτέλη, δώσ' του πουλί και πάρ' του την ψυχή. Πουλί? Ναι, με σάλτσα. Τι σάλτσα? Αναλόγως το πουλί, τα μεγάλα, φασιανοί και τέτοια, σερβίρονται κρύα. Τι σου λέω όμως, δεν ξέρεις εσύ από αυτά? Καλέ, πώς δεν ξέρω εγώ από κρύα? Για λέγε, πώς σερβίρονται τα κρύα? Λοιπόν, για να μάθεις και μερικές συνταγές. Τα μεγάλα, που είναι κρύα, σερβίρονται συνήθως με άσπρη σάλτσα. Τα μικρά τα κάνουμε συνήθως κοκκινιστά. Πώς δηλαδή? Με το ματοπελιτέ. Κέτσαπ κάνει. Κέτσαπ, όχι κέτσαπ. Άλλη γλυκά έχει χειροποίητη. Ναι.
Καλά, αυτό δεν το ήξερα. Πουλιά στη σάλτσα. Θα το βάλουμε στα χοτ να σκίσει. Πώς δεν το είχα σκεφτεί εγώ αυτό. Σιγά, σιγά μη βάλουν αυτοί σε αυτά τα τέτοια πράγματα. Αυτοί δίνουν στον κόσμο κατεψυγμένο. Σε αυτό δεν έχετε άδικο. Οι περισσότεροι ζητούν τα ίδια και τα ίδια. Μόλις σου πεις κάτι καινούργιο, ξεχαρμανιάζουν. Αδαείς, παιδί μου. Αδαείς, αδαείς. Όχι, ξεχαρμανιάζουν. Δεν πιστεύω στα μάτια μου. Αυτοί συνεννοούνται. Τι σου ρε παιδί μου, βρε καλό στα παιδιά! Γίναμε πολύ τώρα! Ελάτε! Καλησπέρα σας! Να σας γνωρίσω, από εδώ. Βάστα, από εδώ είναι ο πατέρας μου, Λεωνίδας Αριστοτέλους, είναι στρατηγός αναποστρατεία. Και από εδώ είναι η μητέρα μου, η Θάκη. Εμένα πάλι μ' αρέσει και Παλωνιά. Τι λες, βρε παιδί μου. Ναι, από εδώ να σας γνωρίσω τον κολλητό μου φίλο. Είναι ο Διονύσης. Ο άντρας της, μου. Στεφάνη της Μάρτας. Και αυτό είναι το κινητό της τελευταίας τεχνολογίας. Και τώρα να σας γνωρίσω και τη Λουέλα. Μια και... Σε είδανε, βρε. Έλα έξω, Λουέλα. Έλα, μια και σε είδανε. Έλα, πλησίασε προς τα δω. Είναι η κοπελίτσα που ήρθε πριν και μπήκε σαν σύμφωνας μέσα στην κουζίνα και τα έκανε λαμπόγιαλο. Είναι συνάδελφος. Και γιατί την είχες τόση ώρα τη Λέλα στην κουζίνα? Την είχα στην κουζίνα γιατί είχε ένα ατύχημα και τη έβαζα πάγο 300.000 αύριο. Αλλιώς εξεφωνίζω μεθαύριο. Ένας ανισόρροπος μου μαύρισε το μάτι προλίγου, ορίστε, και έτρεξα για πρώτες βοήθειες στην κουζίνα του γιού σας. Χαίρομαι πολύ. Καλλιτέχνης κι εσείς. Ναι, μουσικός. Μουσικός. Όργανο. Τσέλο. Τούμπανο. Τουμπανότσελο. Τσέλο. Κυρίως. Μάρθα, τι κάνεις? Προσπαθώ να μην καταρρεύσω. Τι συμβαίνει επιτέλους εδώ μέσα? Τι αλόκοτη συμπεριφορά είναι αυτή? Τι έχουν πάθει όλοι αυτοί οι άνθρωποι? Απαιτώ εξηγήσεις. Πατέρα, σας παρακαλώ, μην εξάπτεστε, μην εκνευρίστε, σας εξηγήσω. Καθίστε. Ξέρετε τι έγινε? Τα παιδιά είχαν ένα ατύχημα εδώ έξω. Αχ, τροχαίο! Αχ, τρεχάτο. Δηλαδή ήταν ένας τύπος που είχε πάρει φορά και έτρεχε πολύ. Και αυτός ο τύπος, παιδιά, ακούστε, δείτε. Όπως έτρεχε. Συνέχισε το ζή. Πέφτει πάνω μου πισοκολλητά, μου δίνει μια σταμούτρα έτσι. Παπ! Και μου αρπάζει την τσάντα το γομάρι με 350.000 μέσα. Κλέφτρα! Κλέφτης! Κλέφτης, λέω, ήταν. Αυτός ο κλέφτης, λοιπόν, ρίχνει έτσι φουάπ μία στα μούτρα της Λέλας, να γιάσω τα χέρια του, και τσαρπάζει την τσάντα με 300.000. 350.000. Τα βλέπω. Μη χειρότερα. Αλείτε, παιδί μου, αλείτε. Όχι μόνο αλείτε, παπά, όχι μόνο αλείτε, και τρισαλείτε. Να αναλάβω εγώ? Θα αναλάβεις, μισό λεπτό να κουβαλήσω λίγο τη Μάρθα. Έλα, Μάρθα μου, έλα, κορίτσι μου, έλα. Ξεκίνα με ρέγουλα, με ρέγουλα. Ναι, τι λέω τώρα? Ναι, μας επιτέθηκαν αλήτες, κύριε στρατάρχα μου. Και εν συνεχεία, μας επιτέθηκαν αλήτες, κύριε στρατάρχα μου. Πολύ αλητία έχει μαζευτεί στους δρόμους. Και μας τύπησαν τη Λουίζα. Λέλα. Ναι, ναι, ναι. Και μετά χτυπούν τη Μάρθα, τη σύζυγό μου. Τρελαίνομαι. Βγαίνω έξω, τον αρπάζω και του ρίχνω. Ένα direct. Ένα direct. Ένα κροσέ. Ένα κροσέ. Και δύο uppercut. Γιατί δύο? Βάλε uppercut να έχουμε. Τρία uppercut. Μισό. Ναι. Έλα, Μαρκό. Ναι, αγόρι μου. Ναι. Ποιο κύριε, παιδί μου? Προλαβέ τον! Η αστυνομία! Ναι, η αστυνομία θα μας πιάσει τον κλέφτη αυτόν τον αλήτη, τον Dow Jones, να τελειώνουμε. Και σας χτύπησα στο αυτοκίνητο, παιδάκι μου. Ποιος ήρθε? Μητέρα, μην της μιλάτε, δεν μπορώ να σας απαντήσει, έχει πάθει διάσηση. Τι? Διάσηση, λέω, έχει πάθει. Δεν τη βλέπετε, καθίστε. Θα σας εξηγήσω, καθίστε. Όπως ήταν στο αμάξι και οδηγούσε έτσι, ας πούμε, ήταν στο τιμόνι, εκεί δίπλα από το τιμόνι, ξαφνικά ακούγεται έτσι ένα δυνατό μπαμ, ας πούμε, και παθαίνει διάσηση. Δεν είναι. Υπάρχει άλλο. Πες μου τελευταία, τα κάνω κολλήσω. Διάσηση. Διάσηση, ναι. Έπαθα διάσηση γιατί με χτύπησε με έναν λωστό. Λωστό. Μπουνιάσα λωστό γιατί ήταν ψηλός. Ναι. Πολύ ψηλός. Ψηλός σαν κυπαρίσι. Μαλακίες λες, κυπαρίσι. Ναι, και μετά τη λέω, ναι. Και μετά βγήκαμε όλοι έξω από το αμάξι και τρώμε ένα τρομακτικό μπαμ όλοι μαζί. Έτσι. Το φτιάξα, ρε. Εκεί στο κυπαρίσι λίγο τα χάλασες. Το άλλο καλό ήταν. Παιδιά, μην επεκταθείτε σε άλλες λεπτομέρειες γιατί αγχώθηκα. Τελικά σας χτύπησε όλους. Εμένα πάντως το μάτι, να ορίστε, το βλέπετε. Τι χρώμα έχει? Μπλου. Κάπτεν Χουκ με έκανε ο μαλάκας. Μα βαράνε στο μάτι. Στο μάτι! Εμένα, με βάρεσε στο κεφάλι. Ο ίδιος τσαντάκας και εσάς. Η βότκα. Καλά ρε Αρίστο, όλοι φτιαγμένοι είναι. Σκάσκεσε ρε. Τι συμβαίνει επιτέλους εδώ μέσα? Τι συμβαίνει επιτέλους εδώ μέσα? Αριστοτέλη. Αυτό. Ε.
Πλήρης αποτυχία, επομένως. Πληρέστερη δεν γίνεται. Σου ορκίζομαι, Βενεδικτήρη, αυτή τη φορά θέλω να πεθάνω στα αλήθεια. Δεν το βάζουμε κάτω. Με συγχωρείς. Εννοώ, επαναλαμβάνουμε την προσπάθειά μας, αλλά πιο οργανωμένα. Τι πιο οργανωμένα. Έπρεπε να βλέπεις πώς έφυγαν οι άνθρωποι από το σπίτι μου τη νύχτα. Σε delirium tremens. Αχα. Αχαχάλια να λες. Αυτή η μαύρη η μάνα μου, η Ιθάκη. Βγήκε για τον πηγεμό σαν να της είχε πέσει το καπέλο, αστροπελέκι. Σηκώ πάνω, Ιθάκη. Σηκώ πάνω. Προχωρά. Προχωρά! Προχωρά, λέω! Προχωρά! Γιατί τρέχουμε, λέω! Αποχωρούμε, Ιθάκη! Αποχωρούμε! Μπαμπά! Κάνε πίσω, Αριστοτέλη! Κάνε πίσω! Έχω επιβιώσει εγώ πολέμων, καταστροφών και δικτατοριών. Θέλω να την πατήσω τώρα από το ίδιο μου το παιδί! Και μην τολμήσετε να με ξαναδουλέψει εμένα, τ' ακούς! Μπορεί να είμαι παλαιός των ημερών, φλάξ όμως δεν είμαι! Πού μάζεψε εδώ όλους τους ανισόρροπους θεατρίνους να μου κάνουν παράσταση δωματίου! Πατέρα, οι άνθρωποι δεν είναι θεατρίνοι, σας ορκίζομαι. Και τι είναι τότε, τσίρκο! Τσίρκο μπορεί να είναι. Κάνε πέρα! Κάνε πέρα! Εγώ! Δεν μιλώ σε σένα, Ιδάκη, στο γιο μας μιλάω. Και όταν θα είσαι έτοιμος, Αριστοτέλη, να αντιμετωπίσεις ευθύνες ως όφρον άντρας, τότε τα ξαναλέμε. Λες, προχώρα! Πατέρα! Με απογοήτευσες άλλη μια φορά, Αριστοτέλη, Αριστοτέλους. Τους! Αγόρι μου! Ιδάκη! Μεγάλη μουρή ο γέρος, ε! Ο εφιάλτης μου έγινε πραγματικότητα, ο πατέρας μου με έφτισε! Να τον ξανακαλέσεις. Γιατί, για να δει τη συνέχεια του τσίρκου. Για να του υπενθυμίσεις ότι είσαι γιος του και ότι έχεις και εσύ όπως όλοι οι άνθρωποι προβλήματα. Δεν γίνεται, γιατρέ μου, δεν γίνεται. Και μου το έλεγε ο Χριστιανός. Θα πεις ότι δεν μου το έλεγε. Βρε, γίνε εύελπης. Όχι, θα γίνω καλλιτέχνης. Βρε, γίνε εύελπης. Όχι, θα γίνω καλλιτέχνης. Αρίστο, θα μπλέξεις. Ορίστε, έμπλεξα. Τι να του πω. Έλα, πατέρα, να με ξεμπλέξεις. Ολόκληρος άντρας. Τι άντρας. Τι άντρας. Σέξι. Ο μπαμπάς. Εσύ. Εγώ. Εσύ, Αρίστο. Δεν σου έχει πει κανείς ότι είσαι σέξι. Πώς μου το έχουν πει. Ποιος. Ο Ευεργέτης, αφού μάλιστα προς στιγμή μου πήγαν και ιδέες. Είπα, θες ο Ευεργέτης να λίγο κρασί, λίγο θάλασσα και τα γόρι μου. Καλά, καλά. Αυτά θα τα πούμε αργότερα. Για την ώρα, θα σου προτείνω τρόπο για να ξαναδείς τον μπαμπά σου. Γιατί, αφού τα κάνας κατά την πρώτη φορά, τι να του πω, τι να του πω τώρα. Ελάτε, πατέρα, να δείτε τη δεύτερη πράξη της όπερας. Αρίστα, δεν καταλαβαίνω τι λες. Δεν έχεις κάνει ορθοφωνία. Εσύ πάλι, δεν μπορούσες να πεις ένα παραμύθι, στα γρήγορα. Πώς δεν Αθανάση κι εσύ, ο γέρος το τόπιασε το στήμενο, αφού να λεπού. Μωρέ και κουνάβι να ήταν πάλι θα τόπιανε. Φως φανάρι, παιδιά, λυσομανούσε το κακό γύρο μου, τι να σας πω. Η Μάρθα να είναι πίτα να έχει λόξιγκα. Η Άφρο να το παίζει η Λουίζα. Η Λουίζα με ένα μπλε μάτι να το παίζει τσελίστα. Ο Διονύσης να παίζει με το κινητό του και εγώ να μην ξέρω με τι παίζω. Να μην ξέρω τι μου γίνεται. Σαν τον πύργο της Βαβέλ ένα πράγμα. Κρίμα, ρε, κρίμα. Τι κρίμα. Κρίμα που δεν είμαι από μια γωνιά να σε καμαρώσω. Τι να σου πω και σαν καημένη. Πρέπει να δώσω και τα 350 στη Λουίζα, ρε παιδιά. Τα έχει ανάγκη αυτή η ρημάδα. Δεν ξέρω, παιδιά. Αυτό το κοριτσάκι το καημένο πολύ το λυπάμαι. Είσαι γεννημένο θύμα, μωρά, αδελφάκι μου. Τι να σου πω. Δεν λες που έχουμε τον Ευεργέτη Καβάτζα. Για κάνε μου τη χάρη. Εγώ τη σουπρέτα για αυτό το μαλάκα την ξανακάνω. Προτιμώ να με δέσουν. Κι όμως. Αυτή τη φορά η τύχη σου χαμογελάει. Ξέρεις τι ετοιμάζει, ρε. Την Αστέρο, ξέρω. Όχι, ρε, εσύ. Τον κόμενο της Βοσκοπούλας. Δεν κάνω ούτε Βοσκοπούλες, ούτε Βοσκόπουλο, ούτε Κερέκου. Ποιο κόμενο τι λέει? Τον αγαπητικό της Βοσκοπούλας, ρε. Μιουζικάλ. Με κλαρίνα. Α, με κλαρίνα. Τώρα να πω, Ευεργέτης, θα με θέλει ντυμένο καραγκούνα. Με κοτσίδες, φλουριά και τσαπράζια. Να σέρνω τον Καλαματιανό. Εμένα θέλει με κοτσίδα τώρα. Σου φάγα το ρόλο, ψωνάρα. Εσύ πρόσεξε τις παρέες. Δεν σε βλέπω καλά τώρα τελευταία. Πρόσεξε πάρα. Ρε, παιδιά, μιλάτε σοβαρά. Εκεί θα κάτσεις. Δεν πάει να σερβίρεις κανένα καφέ. Καλό, άσε με τον καλύτερο μας πελάτη. Μιλάτε σοβαρά. Σοβαρότατα, παιδί. Τις Βοσκοπούλες θα τις παίξουν κορίτσα. Δόξα σε ο Θεός που θα τις παίξουν κορίτσα. Εσύ τι θα κάνεις όμως, ξέρεις. Από τον τρόπο που με κόβεται, μάλλον καναρνείς τη σούβλα. Θα σ' αφήκω να δείξεις τι καταφέρνεις και ως σερνικός. Α, θα μ' αφήκετε επιτέλους. Μπράβο. Πά να πει. Τραγουδάς. Εξαιρετικά. Κλασικά. Κοιτάξτε τώρα, τη Βοσκοπούλα σε όπερα δεν την πολύ βλέπω, αλλά με εσάς όλα είναι πιθανά. Κλασικά παραδοσιακά εννοώ. Του Κίτσου η μάνα, ένα νερό κυραβαγγελιό. Ήρθε μια βλάχα από το βουνό στην Ξελογιά Στραθίνα, τέτοια. Αυτή τη βλάχα στην Ξελογιά Στραθίνα δεν την έχω στο ρεπερτόριο, αλλά θα την βάλω, μη σε ανησυχεί. Το παπάκι. Ποιο, τον Ντόναλντ Ντακ. Όχι, το άλλο. Ποιο άλλο. Αυτό που πάει στην ποταμιά. Παπάκι,
μαμάκι, πάει στην ποταμιά. Είναι γεννημένος για την τηλεόραση. Του πάει πολύ. Τον πληρώνετε για αυτές τις μαλακίες που κάνει. Τραβάς κανένα ζωρί. Ναι, γιατί δεν πληρώνετε εμάς. Λέξη δεν έχει σταυρός ο μαλάκας από το playback. Κατ. Γιατί κατ, κύριε Ευεργέτα. Κατ. Γιατί κατ. Κατέβα κατ. Α. Γιατί σταματήσαμε, κύριε Ευεργέτα μου. Βρες κάτι άλλο να τραγουδήσεις. Το έκανε στο παπάκι σαν την Εσμεράλδα. Αλλού ο στόμας, αλλού η κουβέντα. Παρντών. Άλλο βλάχικο ξέρεις να πεις. Και επειδή δεν έχουμε payback, αν μπορείς πες το lie. Επειδή έχω συνηθίσει στο payback, δυσκολεύομαι στο lie, αλλά θα προσπαθήσω. Μπορώ να σκεφτώ δύο λεπτά. Και τρία. Αλλά βρες κάτι άλλο να πεις, γιατί αλλιώς τέρμα η συνεργασία. Εύζωνας και να λες μαλακίες τραγουδιστά, τι να σε κάνω. Break for 10 minutes. Μανάρη, σε θέλω εσένα. Come to my office. Okay, boss. Εγώ θέτοιμουν να έρθω. Εσύ να κάτσεις και να κάνεις πρόβα το χορευτικό στο μπαρ. Come on, everybody. Everybody, come on, come on, come on. Στα αγγλικά τα κουτσοκαταφέρνει. Στα ελληνικά δυσκολεύεται. Ρε παιδιά, για πείτε με, σας έχω εμπιστοσύνη. Πώς ήμουνα. Μάλιστα. Φτάσαμε. Να μας λέει ο Ευεργέτης ότι δεν έχει payback και πρέπει να το πω lie. Έφταιγε ένας άλλος, εγώ φταίω που αρνούμαι να μπω στο κύκλωμα. Τουλάχιστον έχω καλό καμαρίνι. Βλάχικα τραγούδια. Ακού βλάχικα τραγούδια. Καλά λέγει ο πατέρας μου, μια βοσκοπούλα αγάπησε. Μια βοσκοπούλα αγάπησα. Μια ζηλεμένη κόρη, μα την αγάπησα πολύ κι ήμουν λαλιτόπουλη, κι ήμουν λαλιτόπουλη 10 χρονών αγόρι. Μια μέρα που καθότανε στα χόρτα παραπέρα, Μαριό της λέω σ' αγαπώ, μα ντρέπομαι να σου το πω, μα ντρέπομαι να σου το πω, τρελαίνομαι για σένα. Μα την αγάπησα πολύ. Άγγελος τραγούδησε! Άγγελος τραγούδησε, πες μου! Όχι, εγώ τραγούδησα. Άξιος, άξιος! Άξιος, άξιος! Γιατί έχουμε βαφτίσια. Αριστοτέλη, εις το όνομα του πατρός, σε βαφτίζω άριστο. Έτσι θα λέγεσαι από εδώ και πέρα, Αριστοτέλης ο Άριστος. Σε ευχαριστώ, νονέ, νονός μου, Ευεργέτης. Αριστοτέλη, η καριέρα σου αρχίζει τώρα. Ξέρεις τι θα γίνει αύριο. Πώς δεν ξέρω, θα κρυβίνει το γιαούρτι κανένα κατοστάρικο. Αριστοτέλη, ήρθε η ώρα να παίξεις τον μαύρο. Α, το μαύρο. Ποιο μαύρο. Τι, δηλαδή, θα παίξω τον Οθέλο. Ναι, ρε, και εγώ θα παίξω τον άλλο. Ποιον άλλο, τον Ιάγο. Ναι, αγάπη, γιατί έχεις πρόβλημα. Όχι, δεν ξέρω αν κολλάμε σαν ζευγάρι γι' αυτό. Ρε, εμείς θα παίξουμε. Άστε, μωρέ, τι θα παίξετε, τι θα παίξετε. Τώρα είναι η κουβέντα μεταξύ πρωταγωνιστών. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, σε πρωταγωνιστή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ωραία. Ναι. Εδώ θα μείνετε. Ο μαύρο. Τον Οθέλο. Ναι, 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 γιατί όχι. Τον έχω τον ρόλο, τον νιώθω. Για να δούμε. Τι έγινε, γελάς ακόμα ή σου πέρασε. Ήταν πολύ καλό. Ποιο, αυτή η μαλακία που γύρισε πριν. Αυτό που τραγούδησες.
Δεν μπορώ, Διονύση. Σε μισώ. Μάλιστα του Οθέλου. Θα παίξω τον Οθέλο. Στο θέατρο σημείωμα στις 11 ώρα έχουμε ανάγνωση. Κάνε δύο εκεί. Κάνε δύο εκεί. Κάνε δύο εκεί. Και γιατί γκρεμίζει το σπίτι με το σπαθί? Δεν είναι σπαθί, είναι ξύφος. Ξυφασκό. Προσπαθώ να πιάσω το συνέστημα. Κράτα το καλά, μη σου φύγει. Ξέρεις τι ξυφομαχίες ρίχνει ο Οθέλος. Ήρθε επιτέλους η ώρα μου να παίξω Σέξπιρ. Ο Σέξπιρ το ξέρει. Δεν κατάλαβα. S.I.D.S. Μπας και σε δουλεύει ο Ευεργέτης. Όχι, παιδί μου, το είπε ο Θανάσης. Ο Ευεργέτης αποφάσισε να ρίξει λεφτά. Θέλει να μπει στο πάνθεο της τέχνης ο μαλάκας. Και θα μπει, γιατί έχει λεφτά. Έγινε καναλάρχας, τώρα θα γίνει και χορηγός. Όχι, γιατί είναι κάποιοι που μπαίνουν στο πάνθεο της τέχνης με πίστοση. Και μια και είπαμε για φράγκα, κατέβαινε τα δικά μου να φυγώ. Λέω κι εγώ πουρνό για καλό, ήρθες εσύ. Ορίστε. Περιμένε, είσαι τόσο αλλιώς. Τουσέ. Σαϊδίες. Μπας και είναι ακάλυπτη. Σε παρακαλώ πολύ, ο Ευεργέτης ακάλυπτε τις επιταγές. Όχι, γιατί κάτι είχε πάρει ταυτή μου, αλλά μάλλον ήταν συνωνυμία. Και δεν μου λες. Ποιος θα σκηνοθετήσει το σημείωμα, ο Θανάσης? Όχι, έρχεται άνθρωπος από τη Ρωσία. Ποιος, πες. Ο Γέλτσιν. Άλλος. Ο Μπούμπκα. Θεοδόρ Αλεξάνδροφης Ξούρουα! Έπαθες κάτι! Όχι, παιδί μου, έτσι λέει το σκηνοθέτης. Είναι Ουκρανός. Πού σε, φοβού τους Ουκρανούς και δώρα φέροντας. Θυμάμαι τον άλλον τον σκηνοθέτη, το Ρώσο, που κάνει ένα Τσέχοφ Ταρζάν σε νέες περιπέτειες. Φεύγω! Ρε Λουίζα, πες τέλος πάντων μια καλή επιτυχία. Καλή κακή, σαν πως θα έρθει να σας δει και κανείς. Φίλοι και συγγενείς και αυτοί με προσκλήσεις. Οι συγγενείς δεν θα καταλαβαίνουν Χριστό και οι φίλοι θα σε θάβουν μετά στο εναδελφείς. Ό,τι και να λες εσύ, εγώ θα σκίσω. Πούσε, μέχρι να σκίσεις, μη σκίσεις και τα μαξιλάρια και φέρε και καμιά γυναίκα, έχεις βρωμήσει εδώ μέσα. Πώς έγινε αυτό το πράγμα? Αμάν Παναγία μου. Τι αμάν Παναγία μου, Θανασάκη, τι τρέμεις στο κατόφλι? Το πρωινό συναπάντημα. Ποιο συναπάντημα? Όχι τίποτα. Βγαίνοντας από το σπίτι είδα μια μαύρη γάτα και μπαίνοντας εδώ ξαναείδα... πώς από εδώ βρε... Λουίζα. Λουίζα. Α, κατάλαβα άλλη ερώτηση. Δεν μου λες... Τι, πόσα χρόνια έχουμε να τα πούμε, ρε, τι γίνεται? Δεν θα φύγουμε κάποια στιγμή? Ναι, πείτε τα εσείς, έρχομαι. Θα πας μαζί του? Ναι, θα πάω τον Αρίστο στο θέατρο, επειδή δεν οδηγεί, κατάλαβες? Δεν οδηγεί γιατί δεν έχει αμάξι. Αλλά τώρα, με το θρίαμβο του Οθέλου, θα πάρει, ε? Ονοματιών του. Αμάξι, λέω. Μπορεί, όλα γίνονται. Γιατί σαν ο κάτω, ρε Θανάση, τρέχει κάτι? Ή από τότε που χωνάς εδώ χειροτέρεψες? Όχι, μπα, τίποτα. Και τα δύο. Και δεν μου λες? Εσύ στον Οθέλο τι κάνεις, βοηθό σκηνοθέτου? Βοηθώ Οθέλου. Παναπή. Ιάγο! Τι έγινε, τι έπαθε αυτή? Τι έπαθε αυτή, κρίση κατά τη συνήθειά της. Ναι, μωρή, θα κάνω Ιάγο, τι θες? Ήταν τον ηρώμα από τη σχολή, αλλά δεν έτυχε να είναι καλό ο Ευεργέτης. Σιγά που θα κάνω εγώ βοηθητή λύκια. Θα παίξω τον ρόλο και θα σκίσω. Και θα ξεχρεώσω και τις προκατάβαλες που έχω πάρει από τον καναλάρχη και μου τις γυρεύει πίσω. Ιάγος πίστοση, θα σκάσω! Σκάσε! Να σκάσεις, γιατί δεν σου γεμίζουμε το μάτι δηλαδή? Ιάγος ερυθρόδρομος, δεν γίνεται, ρε! Μη χέσω! Όχι, δεν ήταν για σένα. Πρόβα έκανα, δική μου. Λες, ρε μαλάκα. Έλα, Θανάση. Ακούς κάθε πλακία που λέει η Λουίζα. Γιατί δηλαδή να θέλει ο Ξούρουα να κάνει τον Οθέλο ερυθρόδερμο? Όχι, γιατί το συνηθίζουν κάτι τέτοιο οι Ρώσοι. Ουκρανοί. Τέλος πάντων, Ουκρανοί. Θυμάσαι τον άλλον, το φυρμάτονται που έκανε μια φορά ένα Τζέχοφ. Άνευ τον έκανε το κλωβί με τις τρελές. Τέλος πάντων, αυτό ήταν συγκεκριμένη άποψη. Βρε. Εδώ ο Οθέλος είναι μαύρος, πώς θα γίνει? Όχι, ρε, μην κάνει τον Οθέλο ερυθρόδερμο ως άποψη. Και τον Ιάγο τίποτα Ιάπωνα. Αφού ήταν μαύρος ο Οθέλος, περίεργος είσαι. Εντάξει, ωραία, μαύρος, άντε. Πάμε γιατί έχω τράκ, έχουμε αργήσει. Και εγώ έχω τράκ. Θανάση. Αυτή είναι μεγάλη μέρα για μας. Από τη στιγμή που θα περάσουμε αυτό το κατόφλι, δεν θα ξαναείμαστε ποτέ οι ίδιοι. Αυτό λέω κι εγώ. Μήπως γίνουμε αγνώριστοι από το ξύλο? Όχι, ρε, η ζωή μας αλλάζει. Ρε. Νιώθω το δέρμα μου να μαυρίζει. Ο Οθέλος ήταν μαύρος, πάει και τελείωσε. Ωραία, εντάξει, μαύρος, άντε, τελείωσε. Όχι, μαύρος απλώς. Πίσα, κατράμιτα. Ωραία, σαν ασφαλτόστρο στην εθνική. Άντε. Πάμε. Εσύ πρώτος, κατέ. Α, όχι, εγώ πρώτος. Εσύ. Και τι να πάω πρώτος? Εσύ παίζεις τον ομώνυμο ρόλο. Σωστά, εγώ παίζω τον ομώνυμο ρόλο. Πάμε. Και κάνει ο Τέλα να ζηλέψει, ε? Και πάει μετά ο Τέλα, σκατώσει τη Δημόνα! Σκοτώσει μας τώρα! Ντάτα, σκοτώσει τη Δημόνα, τη Δημόνα! Πονάει μέσα, δάσκαλε. Όχι, πιάνω το ρόλο τη Δημόνα.
Αντιδημόνα είναι ευγενικιά, είναι ωραία, είναι ηλίτια όμως. Αθώα θέλετε να πείτε. Καζί! Γλάστρα μας τώρα. Τα. Γλάστρα η Δυσδαιμόνα, γιατί? Δεν καταλαβαίνει ότι ο Τέλα και η Άγκα είναι αδερφοί. Ναι. Το είπα εγώ. Είναι αδερφές, είναι πουστες. Ο Θέλω. Ας πούμε. Ναι, Δυσδαιμόνα. Τρομερό πάθος στραντάζει το κορμί σου. Μην κουνιέσαι. Εσύ κουνιέσαι. Εμένα το φυσικό μου. Έτσι και έρθουν οι κριτικοί να δουν την παράσταση. Πα, θα με κρεμάσουν ανάποδα. Έλα. Και έτσι και κάνει κανένα αστείο και μπήκε το κοινό, θα γίνει μεγάλο πανηγύρι. Ο γιος μας έγινε ηθοποιός, όχι θεατρίνος. Πώς ήταν ο Βεάκης. Καμία σχέση. Ρε, όλοι αυτοί που μου λες ήταν πασίγνωστοι. Το ότι ο γιος μας ήταν ηθοποιός δεν το ξέρω ούτε εγώ πόσα χρόνια. Πιάνει πεστέρας, μωρή αράπο. Μην αντιστέκεσαι. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Άσε φύγω. Σε παρακαλώ. Τι τα κάνω εγώ χωρίς. Άσε με, λέω. Άσε με. Άσε με. Αριστούτε. Μου το παντελόνι, φύγε. Σε παρακαλώ. Τι μία. Τη στραγγαλίσαμε την τζούλα. Φιοντόρ Αλεξάνδροβιτς Γκζούροβα. Γκοητευμένη.